Ah, ya estás tú. Έχω μια φοβερή ιδέα. Να βρω κάποιο παιδάκι εδώ που να ξέρει να μαγειρεύει. Έχω ξέρω. Μακαρονάδα. Έτσι. Α, ωραία. Βρίζω. Ε. Καλά πάμε. Θα τα χρειαστούμε μετά όμως, ε. Ας πω να αρχίσω. Δεν μπορεί να σπω. Είναι φίλος μου αυτό το παιδάκι. Φίλος το παιδάκι, αλλά το ίσκο το. Ωραία. Πες μου λοιπόν κι εσύ από πού και ως πού είσαι ο αρχηγός του στρατού. Εγώ πάντως πρώτη φορά σε βλέπω. Ο βασιλιάς δεν μπορούσε να ηγηθεί και να άνθεσε σε μένα την αρχηγία του στρατού. Κατάλαβες? Όπα. Τι κάνεις έτσι, κατάλαβα. Ω, για στάσου τώρα την έπιασα τη μυρωδιά από το σουβλάκι. Α, κύριε στρατηγάκο μου, δεν πάμε πρώτα από το κύριο Σουβλάκι να φάμε κανένα σωτήρι, έτσι. Να πάρουμε φόδια για το μέτωπο, καλέ. Α, δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να βιαστούμε. Ανάποψη. Προσοχή. Προσοχή. Ανάποψη. Ανάποψη. Κλείνετε επί αριστερά. Τι είναι αυτό πάλι? Επί αριστερά. Βήμα. Εν, δυο. Αυτό το ξέρω. Εν, δυο. Χορεύεις άλσο. Βλέπω και μία στρατιωτική εκπαίδευση. Α, γεια σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με φύγετε. Εγώ μπορώ με μία χαψιά να καταβροχθήσω ολόκληρο στράτευμα. Α, με τι, βέβαια. Τρεις μέρες με εκπαιδεύανε. Αν και βέβαια δεν είχαμε αληθινούς στρατιώτες για να φάμε. Και έτσι χρησιμοποιήσαμε φασολάδα χυλωμένη. Τι ωραία. Και ποιος εκπαίδευσε με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο? Ο ίδιος ο βασιλιάς. Τρεις μέρες σκάσαμε από το φαγητό. Αν και πρέπει να το παραδεχτώ, στη μάσα δεν τον έπιανα. Κάλε μια στοματάρα να ο βασιλιάς. Έτσι θα καταβροχθίζεις τον εχθρό, μου έλεγε. Και χαουμ, έβαζε ολόκληρο καρβέλι στο στόμα του και το έτρωγε ο αφιόφοβος. Άρε πατέρα τι μου. Εγώ δηλαδή, καμιά όρεξη δεν είχα να έρθω στο στρατό. Αλλά μετά άκουσα γι' αυτό το καινούριο τρόπο εκπαίδευση και λέω: γεια σας. Θα πάω και καμιά φασολάδα τουλάχιστον, κατάλαβε. Ναι, ναι, κατάλαβα. Πώς δεν κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Σπίθα. Μάλιστα. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να βιαστούμε. Πρέπει να πάμε να βρούμε τους συμμάχους μας και να πολεμήσουμε τον εχθρό. Να σώσουμε τον Βασίλη. Μάλιστα. Λοιπόν, ακολούθησε με. Μάλιστα. Ένα, δυο. Ένα, δυο. Ένα, δυο. Καλέ. Πήρε, πού πας, αριστερό, δεξί, ένα, δυο, ένα, δυο.